Και από την Κωνσταντινούπολη μαζί μας η Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, οι Τούρκοι μετρούν εδώ και λίγες ώρες τους πρώτους νεκρούς. Μιλάμε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για 4 αμάχους. Δυστυχώς έχει αυξηθεί ο αριθμός ενίκη. Η Τουρκία λοιπόν άρχισε να μετρά τις πρώτες τις απώλειες και μάλιστα σε άμαχο πληθυσμό. Σύμφωνα λοιπόν με τον τελευταίο απολογισμό από την πρώτη ημέρα των πληγμάτων στις μεθοριακές πόλεις της Τουρκίας, 6 πολίτες, ανάμεσά τους και ένα μωρό 9 μηνών, καθώς και 3 παιδιά, έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τους όλμους που εκτοξεύουν οι Κούρδοι από τη Συρία, ως αντίπεινα φυσικά στην επιχείρηση Πηγή της Ειρήνης. Οι δε τραυματίες, να σημειώσουμε ότι ξεπερνούν τους 70, νίκη, και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, εκφράζοντας τη λύπη του για τις απώλειες, ανέφερε ότι ήδη οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και εξολοθρεύτηκαν. Πάντως, η είδηση αυτή, όπως καταλαβαίνουμε, σίγουρα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη. Και μάλιστα την ίδια ώρα, Μαρία, που μένεται και ο πόλεμος των εντυπώσεων. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και θριαμβολογεί αυτή τη στιγμή, διατρανώνει ότι ο στρατός έχει πάρει τόσες πόλεις, τόσες περιοχές, ότι έχει σκοτώσει 109 τρομοκράτες, όπως τους χαρακτηρίζει η Τουρκία, τους Κούρδους μαχητές, και ότι γενικότερα προλάβνει χωρίς καμία αντίσταση μέσα στη Συρία, δίνοντας έτσι μια εντύπωση νίκης τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Μαρία, μιλώντας για τον Τούρκο πρόεδρο, είδαμε σήμερα τον κύριο Ερντογάν να επανέρχεται σε αυτές τις απειλές ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα αφήσει να περάσουν στην Ευρώπη 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Σκληραίνει τις τάσεις του ο Τούρκος πρόεδρος, και αυτό την ώρα που από τη διεθνή κοινότητα είναι πολλά τα μηνύματα που τον καλούν να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Σκληραίνει, νίκη, γιατί ο Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν αυτή τη στιγμή αισθάνεται ισχυρός. Κάνει αυτό που επιθυμούσε χρόνια και θεωρεί ότι όλοι πρέπει να σταθούν στο πλάι του, να τον στηρίξουν. Όποιος λοιπόν σε αυτή την κατάσταση δεν τον στηρίζει, είναι εναντίον του. Και άρα αποφασίζει να γίνει σκληρός, και ειδικά δε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είδαμε και νωρίτερα, που θεωρεί ότι τον σαμποτάρει και τον επικρίνει πάντα. Και χτυπάει, βέβαια, ανήκει πάντα στο ευαίσθητο σημείο της Ευρώπης, που ποιο είναι, το οι πρόσφυγες. Αφού δεν μας στηρίζετε, λέει με λίγα λόγια, τότε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς τα εκατομμύρια πρόσφυγες, και που μάλιστα πολεμάω τώρα για αυτούς στη Συρία. Θα μείνουμε σε αυτά και βεβαίως θα επανέλθουμε στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει κάτι νεότερο. Η Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη.